μέσα Νοεμβρίου και το πρώτο τετράμινο βαδίζει προς την ολοκλήρωσή του για τους μαθητές. Όχι όμως όλους, αφού στο επάλλαρ καλοχωρίου που τελεί υποκατάληψη από τη Δευτέρα, οι μαθητές και οι μαθήτριες του τομέα υγείας από την αρχή του χρόνου δεν έχουν κάνει ούτε μία ώρα μάθημα με γιατρό και νοσηλευτή, που από μέρα σε μέρα και από εβδομάδα σε εβδομάδα τους λένε ότι θα φτάσουν, πλην όμως οι ίδιοι ήδη μετρούν περισσότερα από 30 κενά. Μεγάλη δικία είναι αλήθεια, γιατί δεν γίνεται ένα τόπο που έχει υποστεί τόσο πολλά, να αποστεί και κάτι παραπάνω που για μα αυτό είναι αυτονόητο. Ε, ένας καθηγητής μέρος μας να έρθει ένα καθηγητή στο μέρο μα να μα διδάξει. Δηλαδή, δεν πίστευα ότι όσο καιρό θα είμαι στο σχολείο, ότι θα έρθει αυτή η στιγμή που θα παρακαλάω για να έρθει κάποιο να με διδάξει και να πάρει το πτυχίο μου. Νιώθουμε πολλή αμηχανία ε, για το μέλλον μα, ε, άγχο γιατί δεν θα πάρουμε πτυχίο. Ε, είναι πολλά τα συναισθήματα που μπορεί να τα περιγράψει. Οι μαθητέ, εκτό από τι αντικειμενικέ δυσκολίε που θα έχουν λόγω των κενών για τι ενδοσχολικέ του εξετάσει, πολύ δε περισσότερο αν ισχύσει και η Τράπεζα Θεμάτων, έρχονται αντιμέτωποι με ένα τεράστιο κίνδυνο. Καθώ λόγω ακριβώ αυτών των κενών απειλείται να χάσουν τη δυνατότητα να λάβουν το πτυχίο του για την ειδικότητα βοηθού νοσηλευτή, να λάβουν δηλαδή μόνο απολυτήριο λυκείου και επιπλέον. Χάνοντα το πτυχίο τους να χάσουν και τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τη συλλήψη λοιπόν ε, δεν μπορείς να πάρεις πτυχίο, βοηθό ε, βοηθός νοσηλευτή και κάθε άλλη ειδικότητα, με αποτέλεσμα να μην μπορείς να δώσεις πανελλήνιες, δεν μπορείς να πάρεις μέρος στις πανελλήνιες. Οπότε αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι δεν είναι σαν να μην κάνουμε καθόλου μάθημα. Και χωρί τη δική σα ευθύνη. Χωρί τη δική μα ευθύνη. Είναι καθαρά ευθύνη τη δευτεροβάθμια. Ξέρει από τον Αύγουστο ότι χρειαζόμαστε καθηγητέ. Πολλά παιδιά μπορεί να θέλουν να εργαστούν στο μέλλον ω βοηθήνου λεφτών. Χωρί το πτυχίο δεν μπορούν. Δηλαδή είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Οι μαθητέ και οι μαθήτριε του Αρκαλοχωρίου που βίωσαν ένα χρόνο πριν τον τρόμο του σεισμού και μέχρι και σήμερα πολλοί από αυτού εξακολουθούν φοβισμένοι να μένουν σε οικίσκου ή σε σπίτια λαβωμένα από τα ρίχτερ, δηλώνουν ανήμποροι να σηκώσουν και αυτό το βάρο, λέγοντα ότι η πολιτεία του έχει ξεχάσει. Ναι, είναι άδικο γιατί μπορεί κάποια παιδιά να μπορούν να πηγαίνουν φροντιστήριο, αλλά είναι και κάποια άλλα που βασίζονται μόνο στο σχολείο και δεν είναι δικαίω για αυτού. Ο σεισμό γκρέμισε τα σπίτια μα και εσεί το μέλλον μα. Αυτό το θεωρώ πολύ δυνατό σύνθημα και πολύ ουσιώδη. Ε, πολλά παιδιά κλείνονται να μένουν σε οικίσκους. Εμείς όπως βλέπετε κάνουμε μαθήματα σε οικίσκους, φοβόμαστε για την σωματική μας ακαιρεότητα. Και πιστεύω ότι εν ναι, 2022 και τώρα που σε λίγο μπαίνει Δεκέμβρη, δεν θα έπρεπε να συζητάμε για το αν σταλθεί ή όχι η καθηγητής. Σε επιστολή του, ζήτησαν άμεσα την τοποθέτηση γιατρού και νοσηλευτή και έλαβαν την απάντηση ότι μέχρι σήμερα, από την κατανομή εκπαιδευτικών, κανεί δεν ανταποκρίθηκε στην απόφαση τοποθέτηση, παραπέμποντας στην επόμενη κατανομή, που όμω και πάλι δεν ξέρουν αν θα φέρει αποτέλεσμα. Έχουμε κάνει μόνο υγιεινή ανατομία που δίνουμε πανελλήνιε στο τέλο χρονιά και τα υπόλοιπα δεν τα έχουμε διδαχθεί καθόλου. Σχεδιάζοντα κάποια παιδιά να μετακινηθούν ακόμη και σε σχολεία του Ηρακλείου, δηλώνουν απογοητευμένα από τη στάση τη πολιτεία. Έχουν όμω στο πλευρό του όλη την κοινωνία τη περιοχή που διαμηνύει ότι δεν θα επιτρέψει μετά από όσα έχουν περάσει τα παιδιά να απομονωθούν και από την εκπαιδευτική διαδικασία. Η πολιτεία έπρεπε να σκύψει ακριβώ πάνω από το πρόβλημα, να, να ήταν ήδη λυμένο, όχι να απασχολούνται οι μαθητέ 15 του Νοέμβρη το πώ θα μπουν στι τάξει, το πώ θα διδαχθούν όλα αυτά τα μαθήματα. Για μα αυτό αποτελεί αιτία πολέμου και θα προκαλέσουμε τη συστράτηση τη κοινωνία αν αυτό δεν λυθεί άμεσα.